είχα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κοινά. Απόδειξη είναι ότι από τα μαθητικά μου χρόνια δραστηριοποιήθηκα σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, στον προσκοπισμό, μετέπειτα στο Σύλλογο των Εργαζομένων της Τράπεζας. Τώρα, με την ολοκλήρωση του εργασιακού μου βίου, θεώρησα ότι θέλω να ξαναεπιστρέψω στο νησί και να βοηθήσω με τις μικρές μου δυνάμεις και την εμπειρία μου στα δημοτικά πράγματα. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που με ώθησε να ασχοληθώ και με τα δημοτικά πράγματα και να θέσω υποψηφιότητα για το Δήμο της Άμβλου. Άλλωστε, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ τέλειωσα τα σχολιά μου. Οι γονείς μου όλη τους τη ζωή την έζησαν στο νησί και εγώ και η γυναίκα μου τα περισσότερά μας περιουσιακά στοιχεία τα έχουμε πάνω σε αυτόν εδώ το βράχο μας. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Έτσι έχω μάθει άλλωστε. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Ήταν μια δύσκολη απόφαση για μένα, γιατί δεν θα κρύψω ποτέ ότι έχω ασκήσει και εγώ κριτική για την πενταετία 14-19. Όμως είμαι από εκείνους τους ανθρώπους τους οποίους περιμένω να δω. Δεν την άσκησα από την πρώτη μέρα. Την άσκησα μετά από δύο περίπου χρόνια. Και κυρίως για κάποιους συνεργάτες που είχε επιλέξει τότε ο Θεοδόσιος Σούδης, οι οποίοι με μία εγωπάθεια, χωρίς καμία επαφή με τις δημότες, νόμιζαν ότι είναι οι κυρίαρχοι του νησιού. Δυστυχώς δικαιώθηκα. Δικαιώθηκα όταν αποχώρησαν, αφήνοντας τον Δήμαρχο μόνο τους. Ούτε είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Το έχω ξαναπεί. Βασική ευθύνη έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό παίρνει τις αποφάσεις. Ο Δήμαρχος είναι ο μάνατζερ εκείνος ο οποίος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως, μετά από ιδιαίτερα ειλικρινείς συζητήσεις με τον Θοδόση και την παρότριση πολύ καλών φίλων από τα μαθητικά χρόνια, αποφάσισα ότι ήρθε η στιγμή να συμμετάσχω, να σηκωθώ από τον καναπέ μου, να συμμετάσχω στα πράγματα του νησιού. Είτε βγω είτε δεν βγω σύμβουλος, εγώ θα είμαι εδώ και την επόμενη μέρα να μπορέσω να βοηθήσω όπου θελήσει ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του. Απ' την άλλη μεριά, στο Θοδόση είδα ότι έχει φτιάξει μια καινούρια ομάδα από ιδιαίτερα ικανούς ανθρώπους, πολλούς νέους που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, πράγμα που το εκτίμησα ιδιαίτερα. Επίσης, έχω την πεποίθηση ότι τα κόμματα δεν πρέπει με κανένα τρόπο να μπλέκουν στα πεπραγμένα ή στα δημοτικά πράγματα γενικότερα, ειδικά στους μικρούς δήμους όπως είναι ο δικός μας. Πιστεύω ότι θα ήταν ευχής έργων ο επόμενος δήμαρχος να είναι ενωτικός, χωρίς τοξικότητα, χωρίς διαχωρισμούς. Πράγμα που δυστυχώς βλέπουμε σήμερα. Η δικιά μου μεγάλη, έτσι, μεγάλο μου, το δικό μου μεγάλο μου όραμα είναι η νέα γενιά του νησιού που πρέπει να βοηθηθεί να μείνει στο νησί, να μεγαλουργήσει και να βοηθηθεί από το Δήμο όσο μπορεί. Γι' αυτό το λόγο μία από τις προτάσεις μου, οι οποίες εντάχθηκαν και στο πρόγραμμα, είναι και αυτή η δημιουργία του Γραφείου Επιχειρηματικότητας που μπορούμε να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά για ένα καλύτερο αύριο. Ασφαλώς και ναι,
Στο ψηφοδέλτιό μας έχουν ενταχθεί 153 άξιες γυναίκες και άνδρες με πολυσχηδή δραστηριότητα, με ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, όχι μόνο από το χώρο της αυτοδιοίκησης, αλλά και από άλλους επιστημονικούς χώρους. Τίποτα δεν μας χωρίζει σε αυτή τη μάχη. Για μένα, πρωταρχικός σκοπός ήταν πάντα η επιτυχία και η νίκη της ομάδας. Μπροστά μου βλέπω την ομάδα και μόνο. Δεν μπορεί να αποτελέσει για κανέναν μας αυτοσκοπό η εκλογή του σαν Δημοτικό Σύμβουλο. Γι' αυτό θα παλέψω προσωπικά και για εκείνο που καθημερινά μας λένε οι δημότες του νησιού όπου τους συναντάμε, ότι επιζητούν αλλαγή σελίδας για το Δήμο. Στο ερώτημα αυτό θα ήθελα λίγο να πρωτοτυπήσω. Για μένα και μέσα από την εμπειρία μου 45 ετών στις τράπεζες, το βασικό προτέρημα που πρέπει να έχει ένας μάνατζερ, ένας σύμβουλος, ακόμα και ένας απλός υπάλληλος, είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Και με την έννοια ανθρώπινο δυναμικό δεν εννοώ μόνο τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές του Δήμου. Εννοώ όλη εκείνη την κοινωνία που συνθέτει τον πληθυσμό ενός Δήμου. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να διοικήσουν εύκολα γιατί τους λείπουν βασικά προσόντα. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τα πτυχία, ούτε με τα μεταπτυχιακά. Είναι πολλές φορές και θέμα ιδιοσυγκρασίας του καθένα μας. Ένας ικανός σύμβουλος θα πρέπει να διαγνώσει γρήγορα τα προβλήματα, να έχει λύσεις για αυτά προετοιμασμένες, οι οποίες να είναι όμως εφικτές να υλοποιηθούν. Δεν μπορούμε να υποσχόμαστε πράγματα τα οποία ούτε μας ανήκουν, ούτε είναι στις δυνατότητες ενός μικρού Δήμου. Επίσης, πρέπει να έχει ένα σύντομο αλλά σαφή λόγο να μην δίνει υποσχέσεις οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν και να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Θα πρέπει πρωτίστως να ιεραρχήσουμε τα πράγματα και σιγά σιγά να προσπαθούμε να τα λύσουμε ένα-ένα. Το πρώτο που πρέπει να αλλάξει στο Δήμο, και δεν το λέω καθόλου με ηρωνική ή χιουμοριστική διάθεση, είναι η σημερινή Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό άλλωστε παλεύουμε. Θεωρώ ότι έχουμε μια Δημοτική Αρχή η οποία δείχνει κουρασμένη, χωρίς όραμα, χωρίς φαντασία και επίσης, δυστυχώς για μένα, οι συνοδοιπόροι της ασχολούνται επί σειρά ετών, μην πω δεκαετιών, με τα δημοτικά πράγματα ως αντιδήμαρχοι, ως έπαρχοι, ως δήμαρχοι, ως πρόεδροι του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν φέρει καμία ουσιαστική αλλαγή όλα αυτά τα χρόνια στο νησί. Το κύριο θέμα που με απασχολεί είναι η αδιαφάνεια που έχει υπάρξει την τελευταία τετραετία σε όλα τα έργα, με απευθείας αναθέσεις, συνεχώς εκμεταλλευόμενη την σοβαρότατη κρίση που πέρασε η χώρα, τα προβλήματα με τον COVID και πάει λέγοντας. Κάθε πολίτης θεωρώ ότι βλέπει και την αδράνεια και την απαξίωση. Κυρίως, και ας με συγχωρήσουν οι υπόλοιποι συνοδοιπόροι μου,
και κυρίως της περιοχής της χώρας. Ειδικά η παλιά χώρα θυμίζει εγκαταλελειμμένη πολιτεία. Παντού βρώμα, παντού σκουπίδια, παντού απεριποίητοι δρόμοι. Έχουμε γεμίσει, εγώ που ζω εδώ στον Παραπόρτη, φυτά σε όλους τους δρόμους από τα νερά που ξεφλεάνε δεξιά και αριστερά. Έχουμε γεμίσει ένα παραπόρτι από εγκαταλελειμμένες βάρκες, αυτοκίνητα και σκουπίδια που δεν μαζεύονται όπως θα έπρεπε. Βλέπουμε συνεχώς ωραίες μαρμάρινες βρύσες κατεστραμμένες πηγαίνοντας από το Πλάτανο μέχρι τη Ρίβα. Μία εγκατάλειψη. Δεν έχω καταλάβει πως αυτή η αρχόντισσα των Κυκλάδων, όπως μας αρέσει να τη λέμε, έχει καταντήσει σε αυτό το χάλι τα τελευταία χρόνια. Το λέει όλος ο κόσμος, δεν το λέω εγώ. Επίσης, δεν θα ήθελα τώρα να κουράσω επαναλαμβάνοντας όλα τα προβλήματα που έχει ο τόπος και έχει πολλά. Τα λιμάνια που έχουν μείνει εργοτάξια, ένα οδικό δίκτυο άθλιο για να πας από εδώ στο Κόρθι, για το δεύτερο μας σπίτι με τη γυναίκα μου στο Κόρθι, όχι μόνο δεν βλέπεις από τα φυτά που καθαρίζουν, που δεν είναι ακαθάριστα, όχι μόνο έχουν κάνει σκαλοπάτια ο δρόμος πάνω από το συνεχίτη, κάνει τη σκαλοπάτη, έχει πέσει ολόκληρος. Και είναι τουλάχιστον προσβλητικό για τους ανδριώτες πολίτες να βλέπουν 5 με 10 μέρες πριν τις εκλογές να καθαρίζονται οι δρόμοι, να ρίχνουμε λίγο μπετό και γενικά να γίνονται απλά προχειροδουλειές. Δεν τιμά κανέναν μας αυτό και θα πρέπει να σταματήσει άμεσα. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η νοοτροπία των ανδριωτών, όπως εντελώς άστοχα είπε πολύ πρόσφατο ο απερχόμενος δήμαρχος, εκτός αν εννοούσε την νοοτροπία των διοικούντων το Δήμο. Κοιτάξτε, είναι αρκετά τα πράγματα που θα ήθελα να ασχοληθώ εφόσον με τιμήσει ο λαός του νησιού. Εγώ βέβαια σαν τεχνοκράτης, έχω σπουδάσει οικονομικά, ήμουν 45 χρόνια στις τράπεζες. Τα βασικά θέματα με τα οποία θα ήθελα να ασχοληθώ είναι η απορροφητικότητα κονδυλίων τόσο από κοινοτικούς όσο και από εθνικούς πόρους. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα με δισεκατομμύρια χρήματα τα οποία μπορούν να αντλήσουν οι Δήμοι, φτάνει να έχουν την τεχνογνωσία, να μπορέσουν να υποβάλουν αίτημα προς υλοποίηση έργα, όριμες μελέτες, πράγμα που δυστυχώς δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο νησί. Βλέπω άλλα νησιά που πραγματικά ζηλεύω. Πήγα πρόσφατα στην Ίω. Είδα ένα τεράστιο φράγμα, υδατόφραγμα, το οποίο πραγματικά το ζήλεψα. Πήγα στη Σέριφο, είδα μία χιτή η οποία σε εντυπωσιάζει και όλα αυτά έχουν γίνει με κοινοτικά κονδύλια. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε εκμεταλλευτεί τίποτα. Δεν είμαι από εκείνους που λένε ότι είμαι ειδικός παντός επιστρητού. Ο Δήμος χρειάζεται όλων των ειδών τις ειδικότητες και έναν καλό νομικό που μπορεί να είναι σύμβουλος και έναν καλό γιατρό που μπορεί να δώσει, μπορεί να μην έχει ευθύνη για το κέντρο υγείας, όμως μπορεί και ξέρει τα θέματα να τα πει στον αρμόδιο υπουργό και να βοηθήσει. Απ' την άλλη μεριά, ένα σημαντικό θέμα που θα ήθελα να ασχοληθώ θα είναι τα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να κάνουμε το νησί ένα μεγάλο πολιτιστικό κέντρο και μέσα από τα μουσεία μας, τα οποία δυστυχώς κάποια είναι κλειστά, και μέσα από
από άλλες εκδηλώσεις, από το θέατρό μας και από τόσους συλλόγους πολιτιστικούς που υπάρχουν στο νησί και μπράβο τους, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Επίσης, ένα τελευταίο για μένα είναι το επικοινωνιακό του Δήμου. Δυστυχώς σήμερα είναι αφημένο σε κάποιο ειδικό site, το οποίο μόνο διχάζει τους πολίτες. Απ' την άλλη μεριά, η επικοινωνία των δημοτών, και αυτό δεν είναι δικό μου, το ακούσαμε σε όλα τα χωριά που πήγαμε, η επικοινωνία των δημοτών με το Δήμο συνήθως βρίσκει κλειστές πόρτες ή ειρωνικές απαντήσεις. Αυτό είναι το πρώτον κύριο πράγμα που πρέπει να αλλάξει την επόμενη μέρα. Εγώ ρωματίζομαι ένα Δήμο με ανοιχτές τις πόρτες, με καλοσυνάτους υπαλλήλους και συμβούλους, οι οποίοι θα ενημερώνουν, θα ακούνε κυρίως, θα έχουν ανοιχτά τα μάτια τους και τα αυτιά τους, θα ακούνε τους δημότες και θα προσπαθούν να βρουν λύσεις με ευγένεια και αξιοπρέπεια.